Ακόμη περισσότερο συρρυκνώνεται η δυνητική κατανάλωση από ρυθμίσεις όπως η άρση της αναστολής πληστηριασμών, η αύξηση των φόρων σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης, οι πρόσθετες επιβαρύσεις που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό. Αυτά σύμφωνα με έρευνα της ΜΑΡΚ που έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 νοικοκυριών για λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΒΕ, οι ανισότητες που είχαν διαμορφωθεί καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης διευρύνονται και μέσα στο 2016, ενώ οι νέες ρυθμίσεις του τρίτου προγράμματος έχουν ήδη προσθέσει βάρη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 75% των ελληνικών νοικοκυριών διαβιώνει με πολύ χειρότερους όρους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα της κρίσης. Όλα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η οικονομική προσαρμογή στη χώρα μας ήταν πολύ οξύτερη και βίαιη για τη μεσαία τάξη, εγείροντας ερωτηματικά για την αναγκαιότητα συνέχισης της ίδιας οικονομικής πολιτικής που συνδυάζει μειωμένες δημόσιες δαπάνες και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, παρά τις θετικές προθέσεις που φέρει ως ρύθμιση, αδυνατεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς προβλέπει μέγιστη ενίσχυση κατά άτομο 200 ευρώ και ενδέχεται να οδηγήσει σημαντικό τμήμα του πληθυσμού σε μια ιδιότυπη ομοιρία φτώχειας και απλήρωτης εργασίας. Το μέτρο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με ένα οργανωμένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας που θα συνδυάζει παροχές σε χρήμα και είδος και θα διευθετεί αποτελεσματικά το ζήτημα της ιδιωτικής υπερχρέωσης. Όσο πάμε και δεσκλειβόμαστε και πού θα βγει δεν ξέρω, πού θα καταλήξουμε. Κόψουμε αυτά να πούμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Άμα έρθουν βενζίνες και τέτοια και βάλουμε βενζίνα και ανεβήκαν παραπάνω. Στα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας που έγινε για τη ΓΕΣΕΒΕ από τη ΜΑΡΚ μπορούμε να συνοψίσουμε ότι πάνω από 37% των οικοκυριών δηλώνει πως διαβιώνει με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλίμακα. Ότι επίσης το 75,3% των οικοκυριών παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με το 2015. Επίσης, το 16% των οικοκυριών δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Ενδεικτικό της εκτεταμένης εισοδηματικής επισφάλειας είναι το γεγονός ότι στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500 ευρώ, το 15,8% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει, ενώ το 51,4% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία. Αυτά όλα ήταν ψηφισμένα από παλιά. Τώρα υλοποιούνται. Το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, ο Θεός, δεν ξέρουμε. Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αφορούν τον τομέα της απασχόλησης. Το 32,6% των νοικοκυριών, δηλαδή σχεδόν 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά, έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστον άτομο σε ανεργία. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 73,3% του συνολικού αριθμού των ανέργων. Δεν πάω για καφέ έξω και έτσι δεν τα βλέπω και ούτε μόνο ακούω μόνο κάτι τι λένε. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 27,3% των οικοκυριών με δανειακές υποχρεώσεις έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες, το 34% εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος και το 34,5% εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις το επόμενο έτος. Από τα ρούχα, από τα παπούτσια, από αυτά που δεν είναι πρώτης ανάγκης. Τέλος, η έρευνα καταδεικνύει ότι έχουν πέσει οι τάσεις κατανάλωσης σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ότι διευρύνθηκε ο αριθμός νοικοκυριών που αύξησαν την ιδιωτική δαπάνη για τους οικιακούς λογαριασμούς, την υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη αλλά και την εκπαίδευση, ενώ πάνω από τα μισά νοικοκυριά δήλωσαν ότι καθυστέρησαν να λάβουν ιατρικές συμβουλές και θεραπείες λόγω οικονομικής αδυναμίας. Επίσης έχουν προσαρμοστεί στη νέα ψηφιακή εποχή και τα capital controls. Τα μισά νοικοκυριά περίπου χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα και e-banking για την αγορά αγαθών και την πληρωμή λογαριασμών. Υπάρχει ένα 46% που προτιμά να πληρώνει μόνο με μετρητά.